Ξεκινάμε. Πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είμαι εδώ με το φίλο μου τον Γιαννέλη. Ήρθε από Ξάνθη μέχρι Θεσσαλονίκη, οπότε άδραξα την ευκαιρία και είπαμε να κάνουμε ένα cheat meal σήμερα. Μετά από 2 μήνες, παιδιά, με αναγκάζει να κάνω cheat meal. Οπότε, like στο βίντεο. Θα φάω μετά από 2 μήνες cheat meal. Τι θα φάμε? Το αφήνω πάνω του εκτός γλυκά, δεν τρώω γλυκά. Πίτσα θα φάμε. Θα παραγγείλουμε από το χειρότερο μαγαζί και από το καλύτερο και θα τα συγκρίνουμε. Παναγία μου, τι θα φάω? Θα δούμε τις κριτικές, εννοείται. Ο Γιάννης δεν θα ξέρει τι είναι τι. Οπότε να δούμε αν θα καταλάβει το ποιο είναι το κακό μαγαζί και ποιο το καλό. Καλά τα σκέφτηκε. Και πάμε να παραγγείλουμε τώρα. Subscribe, κλείσουμε. Subscribe, shout out στο Vibrator. Ήταν το πρώτο άτομο που είδα να κάνει το συγκεκριμένο concept. Από αυτόν το πήρα. Έχω δει κι άλλοι πολλοί το κάνουν. Απλά αυτό ήταν ο πρώτο. Sorry, άμα δικό κάποιο. Αυτά, ξεκινάμε. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Τίποτα σε κοτόπουλο έχει. Κάθε μέρα παραγγέλνει απ' έξω, παιδιά. Καλά, ρε, όλα αυτή τη παραγγελία από σένα είναι. Για διατροφή, μετά, fitness, κανάλι. Γλυκοπατάτες, πώς να τις κάνετε, ναι. Και διατροφή, και χιλιακή. Ωραία. Τι φωνάζει. Εν τω μεταξύ, είμαι άσχετος από την εφαρμογή. Καλά, και όλες τις παραγγελίες αυτές, τι λέει εκεί. Δεν είναι παραγγελίε μου. Είναι μαγαζιά, δεν είναι παραγγελίε. Δεν θα φάμε σήμερα. Ευτυχώς έχω τα γευματάκια μου στο ψυγείο. Θα πάρουμε από αυτό. Δεν έχει πολύ χαμηλά αστέρια. 3,8, αλλά έχει πάρα πολλές κριτικές. Οπότε κάτι σημαίνει αυτό για να είναι 3,8. Άμα το συγκρίνεις ότι τα περισσότερα είναι 4,5, 4,7. Έμαθα, μας πάει. Οπότε θα έρθουν και τα δύο μαζί και εγώ δεν θα ξέρω ποιο είναι ποιο. Να. Θα συγκρίνουμε και το χρόνο που έκανε. Γενικά όλη την εμπειρία θα βαθμολογήσουμε. Σ' αρέσει πεπερώνει. Πεπερώνει. Πάρε normal πράγματα, ρε φίλε. Τι πεπερώνει. Πεπερώνει, ρε. Θέλω να κάνω πόδια, όχι να. Καυτερή. Τι κανονική. Μαργαρίτα. Εντάξει, ό,τι θες, ό,τι θες. Κάνε ό,τι θες, πεπέρα. Τι δυσκύλος άνθρωπος είσαι. Τον προσέχω, τον έχω και full air condition, έτσι. Και πες λίγο και για το σπίτι, έχεις δει καλύτερο Airbnb. Δεν έχω ρηγούμενο, παιδιά. Τσέπι είναι. Τραβάω κουπί. Λοιπόν, εδώ εκτιμόμενος χρόνος λέει 33 λεπτά. Αρκετά καλός φαίνεται. Μια χαρά. Πάμε τώρα για το καλό μαγαζί. Ναι, αλλά μην αργείς γιατί αυτό, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε γρήγορα. Απλά γιατί ο άλλος έχει ξεκινήσει ήδη, φτιάχνει πίτσες. Ναι, ναι, τώρα. Ζυμάρια. Λέει. Και πίτσα κιόλας. Δεν μπορούσαμε να κάνει ένα καλό, ένα γύρο. Ένα γύρο. Μια μακαρονάδα μπολονέζ. Θα με βάλεις να τρώω ψωμιά, ρε φίλε. Ήδη είμαστε στον όγκο και. Κάτι έχω καταλάβει, για να σε δω. Έχω χαθεί και λέει. Για να βάλετε μάζα, αναγκαστικά πρέπει να ανέβει το λίπος. Έτσι λένε όσοι κάνουν μπάλξαν δικαιολογία για να τρώνε παραπάνω. 382, 4,5. Αυτά αστέρια, τι θα σου παίξω. Ναι, μπρο, άμα δω όμως λίγο πιο κοντά να το βάλεις και εδώ το όνομα, θα καταλάβω και θα πάει μούφα το βίντεο. Οπότε, επειδή είμαι ειλικρινής και ηθική μου. Φίλε, δεν την πίτσα δεν θα στη δώσω με το κούτι, θα στη δώσω με πιάτο. Δεν θα καταλάβεις από πού είναι. Στα παιδιά δεν θα δείξουμε τις εταιρείες για να μην έχουμε θέματα μετά. Α, οκ. Okay. Τα αφήνω πάνω σου. Let's fucking go. Ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση θα κάνουμε. Τόσο να το βίντεο φτάσει, πόσα like. 2000 σίγουρα. Αν το βίντεο φτάσει 5.000 like, στο επόμενο βίντεο θα πούμε και εταιρεία. Ζήτα 2 ώρα. Πρέπει να ζητάμε πολλά, ρε φίλε. Ωραία, ναι. 5.000! Πεπερώνει. Πάλι πεπερώνει. Αν τα ίδια θα είναι, ναι, για να το. Ναι, ρε φίλε, πώς θα τα συγκρίνουμε. Τι θα σπέσει, άλλο. Ο χρόνος κυλάει. Τον ακούεις. Κόβει το τέτοιο τώρα, τα λέει. Τις ντομάτες. Μυρίζω το αυγό. Τι είπα, ρε, μα πιο αυγό. Μυρίζω το αυγό, λέει. Τώρα κάνει τη ζύμη. Όχι, δεν ξέχασα κοκακόλα, δεν θέλω κοκακόλα. Δεν σε ακούει κανείς, να ξέρεις. Τι κάνουν εδώ πέρα, βέβαια. Ναι, ρε, άστο πρωί, εγώ τραβούσα vlog και βέβαια. Παραγγελές σε 35 λεπτά. Τώρα βλέπουμε το χρόνο για να δούμε πώς καθυστερήσουν. Ωραία. Πρέπει να είναι την ώρα που είπανε. Να ρωτήσω κάτι, άμα αργήσουν πολύ, ισχύει ότι τα παίρνουμε τζάμπα και έτσι. Άμα θέλουν να μην μπουν στο βίντεο, θα πάρουμε τζάμπα. Οπότε όταν. Να τις ξεχτυλίσουμε. Οπότε όταν έρθει, άμα κάνουν πολύ. Με την κάμερα θα πω εκεί πέρα στο. Πάμε να δούμε από την κακιά την πιτσάρια. Κριτικές μπορεί να έχει. Ωραία, θα διαβάσει λίγα από την κακιά και λίγα από την καλή, δηλαδή. Από την καλή δεν βρίσκω το νόημα να διαβάσω. Για εξυπηρέτηση έχει 4. Για ταχύτητα 4,1. Ταχύτητα δεν είναι πάντα καλή. Γιατί? Γιατί μπορεί ο πακετάς να κάνει σούζες και η πίτσα να έρθει. Ναι, εσύ που τον έχει κάνει αυτή τη δουλειά, κάτι παραπάνω. Εννοείται. Εγώ, παιδιά, όταν έκανα delivery, μια φορά ένα κύριο όταν του είχα πάει ένα μπέργκερ, πήρε τηλέφωνο στο μαζί και λέει δεν παρήγγειλα στραπατσάδα, μπέργκερ παρήγγειλα. Μπρο, δες εδώ τι λέει. Σχέση ποιότητα τιμή 63%. Μέγεθος μερίδας 68%. Τι φάση. Συνέπεια παραγγελίας και εξυπηρέτηση τα έχει 80%. Καλά. Ωραία. Δηλαδή στην εξυπηρέτηση είναι καλή. Η γεύση 66%. Εντάξει, πένα είμαστε. Κακό είναι. 66% ρε φίλε. Κακό μου φαίνεται. Υπήρχε περίπτωση να γράφει 100% γεύση. Όχι ρε φίλε, αλλά ένα 80% θα το έλεγε. Τι βαράνε ρε, τι βαράνε. Τώρα βρήκανε ρε φίλε, από εμένα σου λέω από τις 8 η ώρα βαράνε. Α, διαβάσουμε, ψεύτηκα.
Βρήκε κατσαρίδα μέσα στο φαγητό του. Λες και δεν το κάνουν λίγοι, ξέρω εγώ. Κοίτα. Μην άρχισε να λέω ονόματα τώρα. Δεν έχω αυτή την εφαρμογή. Ξέρετε εσείς. Δεν. Σκοιτάω μέσα στα μάτια τώρα. Δεν έχει αξιολογήσει γραπτές. Γιατί όμως κάνουν κακές κριτικές και δεν λένε το λόγο. Ναι, εδώ γράφει ολόκληρο έκθεση. Εδώ όμως λέει καλά πράγματα. Όχι, δεν θέλουμε τα καλά. Μπορεί να είναι δικά του άτομα. Τα καλά δεν θέλουμε. Πάντως είχε αρκετά 2 αστέρια, 3 αστέρια. Και όλοι Θοδωρής, Νίκος, Τάκης, ούτε ένα με επίθετο. Εγώ δηλαδή Γιαννέλης παντού που γράφω δεν γίνεται. Λοιπόν, Μάγκες, δεν γράφει κανένας κριτική. Είναι κότες. Δεν πειράζει, θα δώσουμε εμείς μια κριτική, αντικειμενική πάντα. Πάντα. Και περιμένουμε, ρε φίλε, περιμένουμε. Τώρα έχει περάσει λίγο χρόνος. Τώρα λέω ότι πάω στη μύχη, βάλω στο φούρνο. Μικρό κυμάτο. Ζεσταίνει. Παιδιά, τα καταφέραμε. Γίναμε ρεζίλοι. Ήρθαν και τα δύο ταυτόχρονα. Ακριβώς όμως. Ακριβώς εννοώ ότι ήρθαν και οι δύο μαζί, ρε. Όχι ακριβώς την ώρα τους. Αργήσανε 5 λεπτά. Μπορεί και 5 λεπτά, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα για 5 λεπτά δεν χαλάσουμε τις καρδιές. Οπότε, στο χρόνο ήταν κύριοι, έτσι. Στο χρόνο κύριοι. Και οι δύο. Κακή παραγγελία, άρχισε λίγο παραπάνω. Γιατί και πιο νωρίς παραγγείλαμε και πιο νωρίς έλεγε ότι θα έρθει, οπότε. Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε ήταν στο 5-6 λεπτά διαφορά. Δεν πειράζει. Άνθρωποι ευγενέστατοι, του στείλαμε σε άλλο όροφο και ευχαριστώ, είπανε. Οπα. Εσύ ξέρεις, τα σημείωσες. Τα ξέρω. Όπου κάνει μπαμ. Από την εμφάνιση κιόλα. Λοιπόν, α, κάτσε λίγο. Περίμενε για να καταλάβω. Εδώ πέρα έχει και από τις δύο. Ναι. Ωραία. Έχει και από τις δύο. Νομίζω μπορώ να καταλάβω κι εγώ ποια είναι. Η μία είναι λες και την πήρες από το Μασούτη και την έβαλες. Οπότε αυτή πρέπει να είναι. Γιατί αυτή φαίνεται του φούρνου, ρε φίλε, πένα. Λεμπρό, δες τη δικιά μου πως είναι. Τόσο σακαμένη είναι. Ω, αυτή δεν την κάψαν κιόλας. Νομίζω ότι αυτή είναι κακής εταιρείας. Εκ πρώτης όψεως αυτό μου φαίνεται. Είναι σαν Μασούτη και, έχουν βάλει απλά και την έχουν ζεστάνει. Και αυτή φαίνεται πολύ καλό το ζυμάρι. Καλό ψήσιμο, τραγανή φαίνεται. Τώρα. Εμένα παρά είναι τραγανή. Δες εδώ ρε φίλε, την έχουν κάψει. Είναι καμένη, δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται. Φαίνεται, είναι καμένη. Ας το βάλω για κοντά. Ναι ρε μπρο. Είναι καμένη. Τι ρε φίλε, είναι λες και βγήκε από ταινία. Ναι. Λες και βγήκε από ταινία, είναι τόσο τέλεια. Να σου πω κάτι, εγώ ακριβώς το αντίθετο πίστευα. Οπότε θα μου πεις το τέλος. Πόσο χάζι είμαστε, ρε, ας πιστεύω το δικό. Εγώ πιστεύω ότι είσαι λάθος. Αυτή που λες καμένη είναι καμένη γιατί είναι λεπτή ζύμη. Θέλω να γράψετε στα σχόλια ποια είναι πιο όμορφη. Ποια είναι πιο όμορφη. Εννοείται αυτή, ρε φίλε. Εσύ λες την κατεψυγμένη. Δεν είναι καμένο αυτό. Όχι, ναι, ρε μπρο, αυτό είναι επειδή. Σαν να βγήκε από την άκρη. Αυτό είναι η καλή πίτσα, παιδιά. Είναι λεπτή και έχει. Αυτό είναι το λεπτό. Ναι, έχει ψηθεί καλά. Αυτή είναι η καλή, να ξέρει. Οπότε τον τρελό τόση ώρα συμφωνούμε, αλλά δεν διαφωνούμε εν τέλει. Καλά πιέζει. Καλά πιέζει. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πρώτα πια δοκιμάζει. Α, δοκιμάσουμε πρώτα την καλή, ρε φίλε. Α, μπράβο. Αυτή που λέω εγώ. Καλή, αυτή που λέω εσύ καλή. Πω μετά από 2,5 μήνες. Το από τη δοκιμάση τι λες. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις άλλο. Ειλικρινά. Ωραία, όπως είπα ακριβώς, είναι πολύ πιο καλή από την άλλη σίγουρα. Μπρο, είναι σαν πλαστικό το σαλάμι, όχι. Το κασέρι. Όχι, η ζύμη είναι crispy. Ακούστε κιόλας. Εμένα είναι κάρβουνο όμως, ναι, ρε φίλε. Ναι, εσύ πήρες κάρβουνο. Δεν έχει συνέπεια. Ναι, από τα 10 κομμάτια μπορεί να κάει και ένα. Δεν έχει συνέπεια, τα 2 κάηκαν. Ναι, αλλά τα πήρες εσύ, εγώ δεν πήρα. Η μισή πίτσα κάηκε. Ναι, αλλά εσύ έφεξες. Εγώ τώρα γεύτηκα κάρβουνο. Και ένα πλαστικό, ναι, κασέρι. Δεν εσύ... είναι το κασέρινο σου άρεσε. Ναι ρε μπρο, αλλά εσύ δεν είσαι αντικειμενικός επειδή πήρες μαύρη πίτσα. Εγώ δεν πήρα μαύρη, κοίτα τι ωραία. Κρίς, με βάση τη δικιά μου εμπειρία. Με βάση τη δικιά σου εμπειρία. Μια καλή πίτσα, πολύ ωραία. Ναι, ειδικά έτσι όπως την έκανες, πανέμορφη είναι. Άντε, αλλά πάμε και την άλλη. Ό,τι πιο όμορφο. Όχι, ούτε καν. Βες και ήρθα απευθείας από την Ιταλία. Φουλ λάδι, παιδιά. Έχω λερώσει. Δείτε πραγματικά. Έλα, του γκρίζουμε. Μπρο, τι τέτοιο σου ρίγκο. Θα με λερώσει πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα του με λερώσει. Έλα. Φουλ λάδι. Βάμε. Πάρε πιάτο, ρε φίλε. Όλα μάλιστα. Λες και πάω σε παιδικό πάρτι και έχει μπουφέ έτοιμο και παίρνει ο κόσμος πιτσάκια εκεί να γίνει. Αυτό είναι. Με δουλεύεις εσύ τώρα. Όχι, φίλε, δεν με δουλεύεις. Πάντα ειλικρινής είμαι. Φουλ λάδι. Κοίτα, θα πω την αλήθεια. Λίγο παραπάνω λάδι έχει. Η ζύμη είναι το ίδιο και στις δύο. Ούτε. Αν εξαιρέσουμε ότι αυτό είναι λίγο πιο καρβουνιασμένο. Μπρο. Αλλά το κασέρι εδώ είναι καλύτερο, ρε φίλε. Η γέμιση είναι καλύτερη εδώ πέρα. Αυτή είναι πραγματικά, σας είπα αυτό, σαν να πάτε σε πάρτι. Αυτό. Όχι, ρε, μπρο, μια χαρά είναι τα πάρτι. Εγώ έτρωγα πολύ καλές πίτσες στα πάρτι πάντως. Γεια, μόνο από την εμφάνιση, ρε φίλε, θα γράψετε κάτω στα σχόλια και θα πείτε τι πιστεύετε από αυτά, ότι είναι το καλό και το κακό. Να απαντήσω τώρα εγώ. Ναι. Τι είναι το καλό και το κακό. Περίμενα. Χαμηλές κριτικές.
Πες μας, ποια ήταν τελικά. Είχα δίκιο ή όχι? Όχι, δεν είχες δίκιο. Αυτό ήταν με τις κακές κριτικές. Όντως. Ναι. Ρε, φίλε, δες το, είναι καμένο. Πώς θα βοήθησε ρε παιδιά το content και ο Θεός να του στείλουν ένα μαύρη πίτσα καμένη. Αλλά καταλαβαίνουν γιατί είχε αυτά τα αστέρια που είχε. Τι να σου σταμάτα να τρως, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Να βαθμολογήσουμε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη από αυτήν πάντως. Αλλά δεν ταξίζει. Όλα αυτά τα σερία θα έχει καλύτερη πίτσα. Παρ' όλα αυτά έχει καλύτερη ζύμη, δεν είναι καμένη, καλύτερη γέμιση, όλα καλύτερα. Είναι μια κοινή πίτσα που είναι η ίδια γεύση με όλες. Παιδιά, όταν θα πάρετε μια μεγάλη εταιρεία πίτσα, είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Είτε πάτε σε κάνα παιδικό πάρκο. Στον τοίχο την πετά, γυρνάει πίσω. Ναι. Και πέφτει. Και κάνει και 5 τούμπες στον αέρα. Αυτό. Σε γεύση βάζω 2,5. Σε γρηγοράδα έρχονται και άλλες πίτσες πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει. Δεν αργούν την 5 λεπτά, ας πούμε, και έρχονται πιο νωρίς από τον χρόνο που μας λένε, την παράδοση. Ναι, σίγουρα. Στα 5 σίγουρα δεν θα είναι. Οκ, okay, βάζω ένα 3. Ναι. Και εμφάνιση, εντάξει, δεν ήταν η εμφάνιση που λες, wow, wow, ρε φίλε, θα φάω πίτσα. Οπότε εκεί βάζω ένα 1,5. Σε αυτήν. Ναι. Καλά, στην άλλη με ρωτήσει. Δηλαδή στην άλλη δεν θα βάλει. Λοιπόν, 2 στα 5, οπότε νικάει η άλλη. Σε γεύση. Ναι. Σε εμφάνιση, επειδή ήταν καμένη η άλλη, όντως. Σε αυτήν θα βάλω 3 στα 5. Και χρόνο 3 στα 5, οκ. Okay. Οπότε για εμένα κερδίζει η άλλη και ας ήταν η μισή καμένη. Άλλωστε, όσοι ξέρουν από πίτσα και να τρώνε, όχι εδώ οι φουρφουρίκοι και οι μπισμπυρίκοι, θέλουν ξεροψημένη τη ζύμη και λίγο ελαφρώς καμένη. Δεν είναι μοσχάρι για να το τρως ομό και medium rare και blue rare. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλά. Και επειδή εγώ κουβαλάω αυτό το βίντεο πάλι. Τι κουβαλάει. Και να γράψετε στα σχόλια. Κόμπετα, τι κουβαλάς. Και να γράψετε στα σχόλια ότι ο Γιαννέλης είχε δίκιο. Λοιπόν, δεν εγώ, έχει πάντα δίκιο. Μπορώ να ψηφίσω εγώ. Τώρα έχει. Στο κανάλι μου δεν είμαστε. Πολύ μιλάς. Yeah. Πολύ μιλάς. Πάρα πολύ μιλάς. Θα αρχίσω από την κακιά. Σε αυτήν εδώ, σαν χρόνο που ήρθε, έχω κι εγώ ένα 3 στα 5. Σαν εμφάνιση θα πω ένα 2 στα 5 με το ζόρι. 1,5 θα βάλω. 1,5. Εντάξει, επειδή είναι καμένη. Και σαν γεύση ένα πάλι 1,5 ρε φίλε. Νιώθω το κάρβουνο. Τι θα βάλω σε χρόνο 3,5 στα 5, γιατί πιο γρήγορα ήρθε. Και εμφάνιση θα βάλω ένα 4 στα 5. Είναι όμορφη ρε φίλε, είναι όμορφη. Όμορφα γερούρα. Και γεύση θα βάλω ένα 3 στα 5. Καθρεφτίζεσαι πάνω. Και γεύση ένα 3 στα 5. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, ποια πιστεύετε ότι ήταν η καλή και ποια η κακιά η πίτσα. Αν και σας είπαμε το τελικό αποτέλεσμα. Παιδιά. Από αυτό που βλέπετε, τι πιστεύετε, αν ισχύει αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέω ο Γιαννέλης. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή να φτάσουμε στις 10.000. Θα βάλω το social media τα δικά μου και του Γιαννέλη κάτω στην περιγραφή. Ανεβάζουμε πολύ συχνά υλικό, δεν θα χάσετε. Και ω την επόμενη εβδομάδα. Πού ανεβάζει βίντεο, κάθε εβδομάδα ανεβάζει. Προσπαθώ κάθε εβδομάδα. Όχι, προσπαθεί, δεν έχει. Προσπαθεί κάθε εβδομάδα νέο βίντεο. Ως τότε λοιπόν. Κουπί. Τι ήταν αυτό. Έτσι το κλείνω, ξέρω. Έτσι το κλείνω. High life. Beast mode.